Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι από όσο μαθαίνουμε εδώ στο ΣΚΑ είναι ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει μιλήσει σε στενού συνεργάτε για τι ευθύνε και έχει πει ότι δεν φτάνει μόνο τα μέτρα που δώσαν. Πρέπει ο κόσμο να καταλάβει ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν το λάθο. Θα υπάρξουν Μα... καρατομήσεις λοιπόν. Μαθαίνω λοιπόν ότι από πολύ καλά πληροφορημένες πηγές ότι έχουν ήδη ε, συγκεντρώσει στοιχεία κυβερνητικά στελέχη και θα υπάρξουν καρατομήσει όπω για παράδειγμα του αρχηγού τη πυροσβεστική υπηρεσία ή του, και του αρχηγού ακόμα, ενδέχεται και του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία. Γιατί θεωρούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του. Στελέχοι, μάλλον που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πληροφορία που για πρώτη φορά δίνεται στη ναι. δημοσιότητα. Και ναι, ναι. Δηλαδή, πάντα με βάση το ρεπορτάζ και τι πληροφορίε που έχουμε, Λέει. θα περιοριστούν οι καρατομήσει στα υπηρεσιακά στελέχη. Κοίταξε, στους προ τα ε, θα Οι έπρεπε... πολιτικέ ευθύνε, δεν έχουν εντοπιστεί ω ναι, αυτή ναι, τη ώρα Επειδή δεν θέλουν να καρατομήσουν τον κύριο Τόσκα. Φαίνεται να θέλουν να α, πάρει επάνω του το βάρο όλο αυτό ο κύριο Τσίπρα, επειδή έχει αυτό το επικοινωνιακό χαρίσμα και μπορεί να τα πει με έναν καλό τρόπο και έτσι ε, νομίζουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν. Έχω την αίσθηση όμω ότι και ο κύριο Τόσκα είναι αυτή τη στιγμή ένα πρόσωπο το οποίο, για το οποίο ακούγονται πάρα πολλά μέσα στην κυβέρνηση και πάρα πολλά παράπονα. Βεβαίω, και θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, ότι επειδή ο κύριος Τόσκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέεται στενά με τον Υπουργό Εξωτερικών και στηρίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι λίγο δύσκολο σε αυτή τη φάση και με αυτά τα εξωτερικά θέματα που έχουμε να τον εγκαταλείψει ο κύριος Γκοτζιάς και να τον, να τον καρατομήσουν. Είναι και αυτά τα πολιτικά, ξέρεις, παιχνίδια που παίζονται στα πρωθυπουργικά και υπουργικά γραφεία. Όμω. Φαίνεται ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, σοβαροί άνθρωποι μέσα στην κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Γιατί εντάξει, τώρα βγούμε να, λέμε ότι θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, να βρίζουμε όλο τον κόσμο. Ε, λένε ότι και ο κύριο Τόσκα βεβαίω έχει τι δικέ του ευθύνε, γιατί κάποιο πολιτικό προϊστάμενο έχει ευθύνε. Δηλαδή, αν φταίει ο αρχηγό πυροσβεστική, που μου έλεγε ο Γιώργο Σωτερζή, ο συνάδελφο, ο οποίο έχει κάνει ρεπορτάζ, δεν υπήρξε σία ούτε ένα ε, tweet α, από την πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία, χρηστικό που είχαν όλοι τα κινητά του ναι, και παρακολουθούν του. Πεφύγει να φύγετε, πάμε, ρε, τι να κάνουμε. Ναι. Ή τα τουίτ, όλα αυτά. Και, ίσα... και αυτό είναι άλλο πράγμα που περιμένει ο κόσμο. Περιμένει ναι. δηλαδή, ξανά περιμένει. για να το πω αυτό, ξανά περιμένει μετά ναι. από μία καταστροφή να διορθωθούν τα λάθη. Ναι. Να